η εκτίμηση του κοινού είναι δύσκολο πράγμα, η αγάπη του δεν είναι τόσο δύσκολη. Άμα το χαϊδέψει το κοινό, θα σε αγαπήσει αμέσως. Τα πιο πολλά μου χρήματα τα έχω ξοδέψει στι παραγωγέ σίγουρα, στα ταξίδια και στα κεράσματα. Στενοχωρήθηκα πολύ. Πάρα πολύ. Και ακόμα στενοχωρήθηκα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτέ τι τάσει. Δεν μπορώ να μπω μέσα στην ψυχή του Πέτρου, ούτε μπορώ να κάνω το κριτή, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει την αυτοκριτική του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σίγουρα έχω κατοικήσει άνθρωπο, δεν υπάρχει τέτοιο. Άλλο όμω αυτό και άλλο αυτά που ακούμε. Αναπνέουμε στον ίδιο χώρο με τα ίδια ενδιαφέροντα και την ίδια ανησυχία. Δηλαδή δεν υπάρχει εφησυχασμό στο σπίτι μου έκανα πολύ περισσότερα από όσα ανηρευόμουν. <laughs> και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Απόψε για την επόμενη ώρα θα είμαστε τέταρτε στον Α με ένα ηθοποιό που έχει κερδίσει όσο λίγη την εκτίμηση του κόσμου και που οι περισσότεροι συναδελφοί του χαρακτηρίζουν ευλογία το να δουλεύουν μαζί του. Τον κύριο Γιάννη Μπέζο. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ για την τιμή που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να ξαναβρεθούμε τέταρτα τηλεοπτικά μετά από πέντε χρόνια. Τότε ήταν στο ΡΙΚ, τώρα είναι στον ΑΛΦΑ Κύπρου. Είπα ότι έχετε κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου αυτέ τι τέσσερι δεκαετίε, από το 1980 περίπου μέχρι σήμερα αλλά και την αγάπη από τους συναδέρφους σας. Κάτι το οποίο, από ό,τι είδαμε και τον τελευταίο καιρό, δεν συνδυάζεται πάντα ή δεν συνδυάζεται πολλές φορές. Αν σας ζητούσα να ιεραρχήσετε αυτά τα δύο, ποιο θα βάζετε πρώτο. Ε, η, η δουλειά δική μας βαθμολογείται στο βάθος του χρόνου. Αλλά δεν είναι μόνο η δουλειά που βαθμολογείται, είναι και η προσωπικότητα, γιατί αυτά είναι συνδέονται. Επομένως, νομίζω ότι η αποδοχή εκ μέρου των φίλων, των συμπατριωτών μα, τέλο πάντων που μα βάλασαν αυτή τη θέση για να του κάνουμε στην τροφιά του χρόνια, είναι ό,τι καλύτερο. Το ότι φυσικά οι συνάδελφοί μου με αγαπούν, με ακολουθούν, με πιστεύουν, με εμπιστεύονται, είναι πάρα, πάρα πολύ κολακευτικό. Αλλά εμεί αναφερόμαστε στο βάθο του χρόνου, επομένω η εκτίμηση του κοινού, γιατί η εκτίμηση του κοινού είναι δύσκολο πράγμα. Η αγάπη του δεν είναι τόσο δύσκολη. Άμα το χαϊδέψει το κοινό, θα σε αγαπήσει αμέσω. Το να σε εκτιμήσει όμω σημαίνει ότι σε ακολουθεί. Είναι άλλο πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Πάντω, όποτε σα βλέπω να μιλάτε σε μια εκπομπή ή να παίζετε στο θέατρο ή στην τηλεόραση, γενικά η στάση τη ζωή σα νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία αυτού που έδωσε ω συμβουλή ο Steve Jobs σε μια ομιλία του σε απόφοιτου γνωστού πανεπιστημίου στην Αμερική. Stay foolish, stay hungry. Δηλαδή, μετά από 40 κάτι χρόνια, σα βλέπω να είστε το ίδιο διψασμένο, να έχετε την ίδια όρεξη, το ίδιο κέφι για τη δουλειά. Ναι. Πώ γίνεται αυτό. Γιατί. Ε, ο Όσκαρ Βάιλντε λέει ότι όσο μεγαλώνουμε, έχουμε, γεμίζουμε ερωτηματικά. Οι νεότεροι τα ξέρουν όλα. Έτσι είναι η φύση. Ε, όταν συνδυάζεται αυτό με, με τι καλλιτεχνικέ ανησυχίε, είναι μαγικό. Δηλαδή τώρα πια μετά από 40 τόσα χρόνια που εγώ σε αυτή τη δουλειά, θέλω να κάθε φορά να παρουσιάζομαι σαν άγραφο χαρτί. Σαν να μην ξέρω τίποτα. Και η δουλειά και η ζωή έχει πολλά να μου αποκαλύψει. Το κάνω αυτό, το συνηθίζω, γι' αυτό και η... με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαφή με τους νεοτέρους, ε, όχι γενικά και αόριστα με τους νεοτέρους, αλλά με ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάτι να πουν, σύμφωνα με την δική μου εκτίμηση. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι δεν θα πω νέο γιατί είναι λίγο αστείο, με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ δημιουργικό. Πάρα πολύ. Έχετε ξυπνήσει ποτέ ένα πρωί και να πείτε, «Ωχ, τώρα δεν θέλω να πάω γύρισμα ή δεν θέλω να πάω δουλειά στο θέατρο κτλ. Τρα... Ποτέ, ε. Πότε. Αυτό ε, είναι το μυστικό νομίζω. Ναι, Α, αυτή τη δουλειά πρώτα απ' δεν υπάρχει να σε υποχρέω ο πατέρα και η μάνα σου να σου πούνε ότι θα την κάνει γιατί θα σε πάρει και θα Την κάνει επειδή θέλει εσύ. Επομένω ε, είναι λίγο τρελό το να μην θέλω να πάω στο θέατρο, να μην θέλω να πάω στην πρόβα ή να μην θέλω να πάω στο γύρισμα. Πρέπει να μην μου φτάνει η μέρα. Δηλαδή να θέλω να αναμετρώμε κάθε φορά με τον εαυτό μου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τι είναι αυτό που σας αρέσει λιγότερο στη δουλειά σας? Ε, η προχειρότητα πολλές φορές. Η, η βιασύνη. Και ε, πάνω απ' όλα το δίθεν. Δηλαδή ότι όταν συμπεριφερόμαστε ή παρουσιάζουμε κάτι ε, χωρίς να υπερασπιζόμαστε την πραγματική του αξία ή όταν θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε πιο πνευματικοί άνθρωποι από ό,τι είμαστε. Νομίζω ότι το δίθεν είναι το χειρότερο. Η προχειρότητα υπάρχει, πάντα υπήρχε. Μπορεί να πέσεις, έχω πέσει και εγώ θύμα πολλές φορές, τη βιασύνη των πραγμάτων, αλλά του αξια η οταν θελουμε να δειξουμε οτι ειμαστε πιο πνευματικοι ανθρωποι απο οτι ειμαστε νομιζω οτι το διθεν ειναι το χειροτερο η προχειροτητα υπαρχει παντα υπηρχε μπορει να πεσεις εχω πεσει και εγω θυμα πολλες φορες τη διασύνη των πραγματων αλλα του διθεν και του τάχα μου και κτλ. ποτέ. Στην αποθήκη της μνήμης σας, Ποια πιστεύετε ότι είναι η πρώτη ανάμνηση της ζωής σας, αν πάτε πίσω, τι θυμάστε. Η πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι, ήμουν τεσσάρων ετών και κάναμε μετακόμιση από ένα σπίτι κάτω και είχαμε χτίσει ένα σπίτι από πάνω όροφο, στο Φιλοπάπο, και βοηθούσα στη μετακόμιση. Ή μάλλον έκανα ότι βοηθούσα στη μετακόμιση, κουβαλώντα κάτι πολύ μικρά πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση. Αυτό θυμάμαι από τη ζωή μου, πρώτη φορά. Φιλοπάπο, ωραία γειτονιά. Ε. Πολύ ωραία. Παρόλο που λέει το τραγούδι, μην με πα στο φίλο Πάπου. <laughs> αλλά ε, μεγαλώνει στη σκιά της Ακρόπολης, ε, σε αυτή τη Ακρόπολη. Με μια αισθητική. Βέβαια τώρα είναι έτσι. Ναι. Παλιότερα δεν ήταν ακριβώ. Ε, δηλαδή ήταν χωματόδρομοι. Δεν υπήρχε ακόμα αποχαιρετικό δίκτυο. Ε, τώρα μιλάει για τα χρόνια του 60. Ναι. Ε, ήταν λίγο σκληρά εκεί πέρα τα πράγματα, αλλά παρόλο που ήταν στο κέντρο τη Αθήνα και κατά την Ακρόπολη. Αργότερα φτιάχτηκαν βέβαια, τώρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει μία από τι ωραίτερε περιοχέ Αθήνα. Σα έλειπε κάτι ω παιδί, θυμάστε έτσι, να θέλετε κάτι και να μην το είχατε. Όχι, δεν μου έλειπε τίποτα. Είμαι και γενικά ολιγαρχή. Δεν ήμουν και ιδιαίτερα απαιτητικό από του γονεί μου. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Δεν είχα τέτοια πράγματα. Όχι. Τι σα έχει επηρεάσει ω χαρακτήρα α, από αυτά που ζήσατε ω παιδί, Έχετε εντοπίσει κάποια πράγματα που λέτε Α, αυτό με επηρέασε. Πολλά. Το οικογενειακό περιβάλλον πρώτα απ' όλα. Οι γονεί μου, ο πατέρα μου. Πολύ. Ήταν ένα άνθρωπο, συντηρητικό βέβαια, αλλά ε, είχε καθαρή ματιά και ήταν από του ανθρώπου που όταν μιλούσε, αυτό που έλεγε μέτραγε μέσα μου. Εκπαιδευτικό. Εκπαιδευτικό. Δάσκαλο, καθηγητή. Καθηγητή ήταν φυσική αγωγή. Αλλά δεν έχει σημασία τι, τι, με τι καταπιανόταν, έχει σημασία πώ έβλεπε τη ζωή. Γυμναστή δηλαδή. Ναι, ακριβώ. Είχε μια λεβεντιά. Και αυτό που έλεγε η μέτρα η πάντα, μέσα μου. Από τη μητέρα μου πήρα άλλα πράγματα. Ε, ήταν αυτή η γενιά των γυναικών οι οποίε θεωρούσαν το σπίτι το βασίλειό του και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα στο οποίο όλοι να αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Τώρα τα έχουμε λίγο υποβαθμίσει αυτά, επειδή εργάζονται πολλέ ώρε και οι γυναίκε και οι άντρε. Ήταν μια άλλη εποχή η οποία είχε τη γοητεία Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουμε εκεί. Αλλά οτιδήποτε Λειτουργεί στη μνήμη μα και μα τη χαϊδεύει, εγώ, εγώ το κρατώ. Ισχύει ότι και στου δύο σα γονεί, ε, είμαι σίγουρος για τη μητέρα σα, νομίζω, αλλά μπορεί και στον πατέρα σα, ε, έφυγαν από τη ζωή και εσεί παίζατε. Ναι, ναι. Και στον πατέρα μου και στη μητέρα μου. Στον πατέρα μου έπαιζα στο θέατρο Ηλίσια και έπαιξα το βράδυ και με τη μητέρα μου, ήταν κάποια χρόνια μετά, ήμουνα σε περιοδία, έπαιζα τη Στράτη και. Θυμάμαι φτάνοντα στα τρίκαλα να παίξουμε, ήταν. Περίμενα δύο δηλαδή, από στιγμή στιγμή και με το που φτάσαμε στη... στην πόλη, με πήρε η σύζυγό και μου λέει: Έφυγε. Έπαιξα το βράδυ και γύρισα την άλλη μέρα στην κηδεία. Αυτό πώ λειτουργεί σε έναν ηθοποιό, Μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπου. Δηλαδή, δεν θέλω, δεν παίρνω τα πόδια μου να βγω πάνω στη σκηνή, αλλά υποχρεωτικά θα το κάνω, ή θέλω να βγω για να ξεφύγω από αυτή την απώλεια. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ε, η, όταν βγαίνει στη σκηνή, δημιουργεί ένα χρόνο καινούριο, έτσι κι αλλιώ. Αυτό το χρόνο έρχονται να συμμεριστούν και οι θεατέ, πληρώνοντα. Εφόσον λοιπόν αυτή είναι η αποστολή, δική μου και η δουλειά μου, θεώρησα ότι ναι, θα δημιουργήσω ένα χρόνο ο οποίο δεν υπάρχει. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, όσο ζωφερό και αν είναι, γιατί ήταν όντω. Και βέβαια, λειτουργήσε και η παράσταση σαν να μην. Σαν να μην... Σαν να μην είχε γίνει κάτι. Εμένα με ακολουθούσε, βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ω ένα σημείο ήταν και λιτρωτικό. Δεν δεν δηλαδή. δεν με ζόρισε, να το πω έτσι. Ε. Ε, νομίζω ότι θα ήταν χειρότερο τώρα να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα και να λέω τι θα κάνω τώρα και πότε θα φύγω, γιατί ήμουν έξω από την Αθήνα. Να. Και βέβαια έγινε χειδή. Μετά την άλλη μέρα ξαναπήξα. Μάλιστα. So much go on, που λέμε. Ναι, βέβαια και οι δύο περιπτώσει. Mm -hmm. ε, και του πατέρα μου και τη μητέρα μου δεν ήταν έκπληξη ο θανατό Δεν ήταν δηλαδή κάτι ξαφνικό, ήταν κάτι που το περίμενα. Να απολογηθώ στου τηλεθεατέ. Είμαστε στο κέντρο τη Αθήνα, στο Athens Plaza και αν ακούτε κόρνε απ' έξω, ξέρετε πώ είναι η δρόμη τη Αθήνα. <laughs> λοιπόν. Ενθουσιαστήκανε <laughs> που μιλάμε και ήθελα να μα δούμε. <laughs> Έμπειρο ο κύριο Μπέζο, ανέβασε την ένταση <laughs> τη φωνή του για να καλύπτει τις <laughs> τι κόρνε. Τι σα έκανε να βρείτε το δρόμο σα στη ζωή. Το έχετε ψάξει ποτέ. Ε... Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα σα, αν ήταν τύχη, αν ήταν αναζήτηση. Και η τύχη είναι ένα πράγμα που σε ακολουθεί εφόσον εσύ προσπαθήσει. Αλλιώ δεν mm -hmm. πρόκειται να σε ακολουθήσει. Mm -hmm. Νομίζω ότι το μυστικό το μεγάλο είναι να, να πορεύεσαι μόνο σου. Δηλαδή δεν εννοώ να μην έχει στήριγμα, αλλά να μην σου κάνουν χάρε. Δηλαδή να μην χρωστά σε κανένα εν Mm. Πώ έχουμε τα χρέη τα οικονομικά, είναι και τα άλλα, τα άλλα χρέη, εγώ τέτοια δεν έχω. Διότι βγήκα σε αυτή τη δουλειά χωρί να γνωρίζω κανέναν, μα πραγματικά κανέναν, και πορεύτηκα μόνο μου, θα έλεγα χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε, αλλά με πολύ υπομονή και χωρί κανεί να μου κόψει τον δρόμο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούγονται είναι λίγο περίεργα, τα ακούω λίγο, κάνω εντύπωση, εγώ που δεν ήξερα κανέναν. Δεν αισθάνθηκα ποτέ κάποιο να μου έκοψε το δρόμο ή να, με, ε, ξέρω εγώ, να, με, να μου τορπίλησε κάποια προσπάθεια. Εκτό αν έγινε και δεν το πήρα χαμπάρι. Οπότε και αυτό δεν μετράει. Δεν. Ε, ε, κινήθηκα μόνο μου, κινήθηκα με, πολύ, με ψηλά το βλέμμα και αυτό με κάνει και νιώθω περήφανο για αυτά που έκανα. Δεν είχα, και νομίζω ότι αυτή η στάση ζωή είναι που μα κρατάει δημιουργικού και δεν απολογούμαστε συνέχεια. Κυρίω τον εαυτό μα. Και κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ. Μεγάλη υπόθεση. Η ποιότητα δηλαδή του ύπνου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι είναι η Με το ποιο τρόπο κοιμόμαστε, μα παίρνει ύπνο και με ποιο τρόπο ξυπνάμε. Και λέμε, ήρθε μια καινούρια μέρα και ένα ανοίγει μπροστά ένα τύπο για καινούρια αγωνίσματα. Είναι υπέροχο αυτό σαν αίσθημα. Επίση ένα άλλο. Με συγχωρείτε. Πάντα είχα μια. Ήθελα, ήθελα οι άνθρωποι δίπλα μου να χαίρονται. Και προσπαθούσα να το κάνω. Βεβαίω έχω αποτύχει πολλέ φορέ. Έχω κάνει και θα έχω κάνει σίγουρα και πράγματα που δεν ήταν τόσο. Δεν θα συμφωνούσε εκ των υστέρων. Η δουλειά το κάνει αυτό. Αλλά ο κύριο, το μεγάλο μέρο τη συμπεριφορά μου ήταν πάντα να κάνω του υπολείπου, του συνεργάτε, του φίλου, να του κάνω πιο χαρούμενο. Ηθοποιό, πότε νιώσατε για πρώτη φορά, θυμάστε, Όταν ήμουν στη σχολή, είχα. Θυμάμαι σε μια πρόβα, σε, στο μάθημα δηλαδή. Είχα κάνει από την Ιφηγένεια Νετάβρης του Γκέτε, που είναι ένα καταπληκτικό κείμενο αυτό, και με μια συνάδελφο, μια μου, είχαμε κάνει τον Ορέστη, έκανα εγώ τον Ορέστη, και ήταν μια σκηνή μεγάλη, και προσπαθώντας να ενσαρκώσω αυτό το πράγμα, να φανταστώ, ένιωσα κάτι να γίνεται μέσα μου. Πρέπει να δω στο δεύτερο έτος της σχολής. Ήταν η στιγμή που είπα, ναι, εδώ συμβαίνει κάτι. Και αυτά τα πράγματα που νιώθει, δεν τα νιώθει κάθε τόσο. Δεν είναι εύκολο να γίνουν, αλλά το έχει σαν αποσκευή μέσα σου. Μετά, όταν εξελίχθηκαν τα πράγματα, βέβαια δεν, δεν μπορεί να παίξει τέτοια κύμερα μόλις βγαίνει, αλλά ένιωσα ηθοποιό στη διάρκεια των ετών, όχι σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Μέχρι που φτάσανε, ξέρω εγώ, οι μεγάλοι ρόλοι. Ο μεγάλο καλλιτέχνη γεννιέται ή γίνεται. Ε, το ταλέντο είναι κάτι που το, δίνει η φύση. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ε, ένα υλικό το οποίο θα πρέπει να το φροντίσεις. Δηλαδή να το ασκήσεις, να εργαστείς πάνω σε αυτό και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ο οπλισμός ο θεωρητικός. Δεν γίνεται δηλαδή πλέον να κινούμαστε στις ράγες των παλιών ότι τα εμπειρικά, έτσι κι αλλιώ όλοι με έναν τρόπο είμαστε εμπειρικοί και αυτοδίδακτοι που λέει και ο Σεφέρη, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε πίσω. Πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να, να ανοίγουμε και κανένα βιβλίο. Να συνομιλούμε με τον κόσμο, να μην βράζουμε στο ζουμί μα. Δηλαδή, ότι το ελληνικό θέατρο, α πούμε, α πάρουμε το ελληνικό θέατρο, δεν μπορεί να είναι μόνο στην Ελλάδα. Για να έχει και ενδιαφέρον προ το εξωτερικό, πρέπει αυτό που κάνουμε να το υπερασπιζόμαστε, Λυσαλέα, και τότε θα έρθει και το, και το έξω να μας ε, ακουμπήσει. Εάν όμως στοχεύουμε ότι θα πάμε στο εξωτερικό να κάνουμε καριέρα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Νομίζω ότι εάν είμαστε εδώ ε, δυνατοί, ισχυροί, ανήσυχοι και εργατικοί και κυρίω να μην φοβόμαστε, γιατί υπάρχει μια τάση φόβου, να μην φοβόμαστε, ε, νομίζω ότι ο χρόνος θα έρθει και θα μας, ε, θα μας πει μπράβο. Είναι το μεγάλο στίχημα αυτό πάντα. Και βεβαίω να καταλάβουμε ότι έχουν περάσει τα χρόνια και ότι πρέπει να ανοιγόμαστε στον πλανήτη πια. Όχι να μην είμαστε δηλαδή, υπάρχει αυτή η τάση, τα, τα του σπιτιού μα. Δεν φτάνει. Υπήρξαν πάντω Έλληνε ηθοποιοί που έκαναν διεθνή καριέρα. Η Παξινού, η Παπά, η Δέσπο Διαμαντίδου, αρκετά χρόνια. Ε, Εσεί που θεωρείστε και ο κόσμος αναγνωρίζει ότι είστε από του μεγαλύτερου εν uh, ζωή Έλληνε ηθοποιού. Ποιου θεωρείτε εσεί το μεγαλύτερο άνδρα Έλληνα ηθοποιό και τη μεγαλύτερη γυναίκα Ελληνίδα ηθοποιό όλων των εποχών. Oh, δεν μπορώ να σα απαντήσω <laughs> Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω ζήσει όλε τι εποχέ, ακούγονται διάφορα. Υπάρχουν όμω άνθρωποι κάθε φορά, ξέρετε που. Σου αποκαλύπτουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Ή μια χρονική περίοδο. Η δουλειά δική μα δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι ο καλό, την άλλη μέρα μπορεί ο, ο, αυτό που δεν μα γεμίζει το μάτι να μα κάνει μια έκπληξη. Να. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναμετρήθηκαν με ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Υπήρχαν μεγάλοι ηθοποιοί στην Ελλάδα και, ε, ε, ή σε διαφορετικά είδη. Αν πάρουμε, ξέρω εγώ, το, το χώρο του Μπουλβάρ, θα πούμε ότι ο Δημήτρη Χόρταν ήταν ένα φαινόμενο. Mm. Ή η Ραμπέτ που παίζαν μαζί. Αν πάρουμε το χώρο τη επιθεώρηση, θα πούμε ότι ο Μακρύ ή ο ήταν σπουδαίοι ηθοποιοί, η, η Βλαχοπούλου. Έτσι. Πώ να του συγκρίνει τώρα, να πω ποιο είναι καλύτερο, ο Μακρύ ή ο Μινωτή, δεν γίνεται. Επίση πρέπει να πω ότι οι νεότεροι ηθοποιοί είναι καλύτερα του παλαιότερου. Έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή είναι καλύτεροι ηθοποιοί. Και άντρε και γυναίκε. Έχουμε νέου ηθοποιού πάρα πολύ καλού. Συνήθω ακούγεται το αντίθετο. Ναι, συνήθω, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο ερετικό, θα σα έλεγα ότι. Η γνώμη δική μου είναι ναι. αυτή ότι οι ηθοποιοί νεότεροι είναι πολύ καλοί. Όπω, ποιου ξεχωρίζει. Πάρα πολύ. Πολλούλου. Ο Χιλάκη. Ο, ο Πιγμαλίωνα που παίζεται τώρα αχιώς, στην παραστάση ο... μαζί. Ο Ορφαία ο Η Έμιλη Η Εύη Σαουλίδου. Ναι. άρεσε. Σπουδαίοι Και γιατί δεν θα έχουν ποτέ την αναγνώριση ας πούμε, που είχαν οι παλαιότεροι. Γιατί οι παλαιότεροι που μα είναι πλέον ακίνδυνοι, έχουν πεθάνει, όταν ζούσαν δεν ήταν τόσο. Α, δεν του είχαν και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μόλις, ξέρετε, μόλι πεθάνει, μετά είσαι ακίνδυνο και όλοι σου δίνουν και ένα άγαλμα. Α, εδώ όμω έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου οι οποίοι έχουν ρεπερτόριο πολύ δυνατό, με πολύ μεγάλε δυνατότητε, με πολύ ταλέντο, με παιδεία, με πείσμα. Και ίσω δεν έχουν την. Ε, ε, την άβρα αυτή, επειδή του γνωρίζουμε του παλιού από το σινεμά, ορισμένου, ή λειτουργεί ο μύθος τους περισσότερο. Σαν σύνολο, η άποψή μου είναι ότι το, το θέατρο είναι πολύ καλύτερο από παλιά. Επειδή εγώ έχω ζήσει και τα πιο παλιά. Σας, ε, η γνώμη δική μου είναι ότι δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Πριν ξέχασαν πω φυσικά και τη Μερκούρη και τα λοιπά. <σχεδιώ> παξινού, Όσκαρ. <σχεδιώ> Υπήρχαν <Oscar, σχεδιώ> πάρα πολλοί δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή, σηματοδότησαν κάτι. <σχεδιώ> δεν μπορείς να πεις όμως ότι αυτός είναι ο, ο καλύτερος όλων δεν, δεν, είναι, δεν υπάρχει σκορ, να το πω έτσι. Ναι. Ε, Μα είχε πει η Νένα Ιμεντή ότι ο Σέρν Λόρι Ολίβιε είχε στο καμαρίνι του στο Λονδίνο αφίσα του Βεάκη. Βέβαια. Ε, από κάποιο ρόλο, δεν θυμάμαι, από τον Βασιλιά Λίρο. Από τον Βασιλιά Λί, Ναι. Ε, που έδειχνε, ας πούμε, πόσο ο Σέρ Λόρενς Ολίβιε εκτιμούσε Βεβαίως. τον Βεάκη, ένα αιθιοποιό στην Ελλάδα. Βεβαίως. τώρα με κρατάς σαν μια κούκλα σαν παμπολά Μα μετά ξεχνάς και με παρατάς σαν μια κούκλα σαν παμπολά Τι μια μέρα με λατρεύεις και την άλλη με παιδεύεις Μα πρέπει πια να στο πω τα κα τα κατά τα κατά κα καρδιά μου Τα κα κα το ξέρω μαγαπάς Έχεις ξέρω τι καρδιά και το ξέρω ξέρω ότι πονάς και όπως τιπας υποφέρω Έχεις Σε κυρανά, σε πληγώνει πώ κλαίς το ξέρω κρυφά Μα δεν το λε καρδιά μου Έχει βαθιά πληγωθεί Με μια πληγή που δεν περνά Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σας που δεν σας άρεσε που είσαι ο Γιάννης Μπέζος Όχι ποτέ Δεν... Ε... Δεν θα ήθελα να μου κάποιο άλλο ποτέ. <laughs> Όχι. Ενώ που ήσασταν γνωστό, που είστε μάλλον γνωστό, που ο κόσμο σα ξέρει. Ναι. Δεν, δεν με ξέρει. Ναι. <laughs> Νομίζει ότι σα ξέρει. Με, γνωρίζει το πρόσωπό μου. Ναι. Αλλά το ότι δεν με, δεν με ξέρει ε, επί τη ουσία, αυτό έχει, είναι μια πρόκληση να, να καταλάβει όταν πια. Και αυτά γίνονται στα μεγάλα χρόνια, στα γυρατιά δηλαδή. Ναι. Στην, όταν κάνουμε τον απολογισμό που λένε. Ήταν καλό που σε εσά, mm. στην πορεία σα, η αναγνώριση δεν ήρθε νωρί. Ήρθε σε μια Βεβαίω. σχετικά όρημη ηλικία. Δεν ήρθε στα 18, στα 20, στα 22. Ναι, ναι. 22. Ήταν καλό τώρα που το σκέφτεστε. Καλό ήταν. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εκεί υποχρεωτικά καλό πάντα. Mm -hmm. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που είχαν. γίνανε πιο πολύ γνωστοί στα 20 του χρόνια και πορεύτηκαν πάρα πολύ καλά και άλλοι που γίνανε στα μεγάλα του χρόνια και ήταν, ξέρω εγώ. Δεν έχει να κάνει αυτό. Έχει να κάνει περισσότερο με την ιδιοσυγκρισία του καθενό. Νιώσατε ποτέ ότι πήγατε να την ψωνίσετε, Όχι. Τι σα κρατούσε προσγειωμένο, ε, Το περιβάλλον μου πρώτα πρώτα. Ότι το βλέπω πάντα σαν μια δουλειά με την οποία πρέπει να ζήσουμε. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πολλέ φορέ. Ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο ε, πρέπει να ζήσουμε από αυτό και όχι να κάνουμε και άλλα δύο για να μπορέσουμε να την βγάλουμε. Να. Δεν το ποτέ ότι ε, κάνω κάτι το, τόσο τρομερό, παρόλο που η δουλειά μας είναι ιδιαίτερη. Αυτό είναι λίγο ξύμορο. Η δουλειά μας είναι ιδιαίτερη. Είναι, δηλαδή, δεν είναι, είναι έξω από τον κανόνα. Αλλά δεν πάει να είναι μια δουλειά. Ένας φτασμένος ηθοποιός όπως εσείς, Πόσο καλό ή κακό είναι να αισθάνεται σιγουριά για κάθε του βήμα, ε, Ούτε καλό είναι ούτε κακό. Το ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτοπεποίθηση είναι σημαντικό. Από τη στιγμή που βγαίνει στη σκηνή ή στην οθόνη, δεν είναι απλό πράγμα που εκθέτει τον εαυτό σου. Απ' την άλλη, πρέπει πάντα να κρατά επιφυλάξει κατά πόσο αυτό που κάνει σημαίνει κάτι για του υπολείπου, δηλαδή σε αυτού που αναφέρεσαι. Και μιλώ βέβαια για το κοινό. Είτε είναι για το θέατρο, είτε είναι για την τηλεόραση που είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, το ξεχνάμε αυτό όταν έχουμε εκατομμύρια μάτια να μα βλέπουν. Ε, υπάρχει ένα συνδυασμό των πραγμάτων. Βεβαίω πρέπει να υπάρχει θάρρο, να μην φοβόμαστε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει πάντα και ένα αυτοέλεγχο. Εγώ, ω θεατή, νιώθω ότι ο Γιάννη Μπέζο που βλέπω στη σκηνή δεν έχει ανασφάλειε. Ισχύει αυτό. Ναι, δεν έχω ανασφάλεια. Πα... Νιώθετε ότι πατάτε γερά Βεβαίως. στη σκηνή. Ε, αυτό... Ναι. αυτό είναι παγίδα. Ε, Πολλέ φορέ σε κάνει και νιώθεις μία άνεση η οποία δεν είναι πάντα παραγωγική. Δηλαδή, ε, δεν μπορείς να αισθάνεσαι, ας πούμε, που το παθαίνω εγώ πολλές φορές, δεν μπορείς να αισθάνεσαι στη σκηνή όπως αισθάνεσαι στο σπίτι σου. Είναι κάπως, κάπως πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο. Ε, με την εμπειρία και τα χρόνια αυτό χάνεται. Το, το λέω για μένα, γιατί εγώ το έχω αισθανθεί και δεν είναι καλό. Πρέπει να υπάρχει πάντα μία σχετική Αγωνία, η οποία είναι όμω αγωνία που δεν σε αναστέλει, αλλά σου δημιουργεί ορίζοντα. Θα σα προβληματίσει αν μια παράσταση δεν πάει καλά. Βεβαίω. Και πάντα υπάρχει ένα λόγο που δεν πάει καλά. Ε, τουλάχιστον την εμπειρία τη δική μου. Ε, κάτι δεν γινόταν καλά, ή ο χρόνο που γινόταν αυτή η παράσταση δεν ήταν ο καλό, ή ο χώρο που γινόταν, ή η ίδια η παράσταση δεν δημιουργούσε κοινή ανάσα με αυτού που ήρθαν να τη δούνε. Κάτι δεν έλεγε. Και βεβαίω η ευθύνη ανοίξει εμένα. Νιώσατε ποτέ υποχρεωμένο να κάνετε το κοινό να γελά, Υποχρεωμένος, όχι. Εάν το έργο είναι γραμμένο με κομική καρδιά ε, και εγώ το ενσαρκώσω με έναν τρόπο όπω φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι, θα γελάσει σίγουρα. Αλλά να γελάσει με το ζόρι, όχι. Αποτυχίε έχετε κάνει, Βεβαίω. Όχι όμω πολύ μεγάλε, αλλά έχω κάνει. Και δεν υπάρχει άνθρωπο να μην έχει κάνει αποτυχίε, και αν δεν έχει κάνει, κάτι είναι υποπτό. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στην αποτυχία στη δουλειά και στην καριέρα και την αποτυχία στην προσωπική σας ζωή, τι θα διαλέγατε? Ε, είναι έτσι πλεγμένα αυτά τα πράγματα στη δουλειά μας που δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Ακριβώς διότι το προϊόν, αν το πω έτσι λίγο πιο χιδέα, το προϊόν το οποίο πουλάμε, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Επομένως, ένας αποτυχημένος στη ζωή του άνθρωπος θα εμφανιστεί στη σκηνή ο αποτυχημένο άνθρωπο στη ζωή του. Και με ένα περίεργο τρόπο το κοινό το αντιλαμβάνεται όχι με το μυαλό, αλλά με το αίσθημα. Επομένω δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω αυτά. Θεωρώ ότι το ένα θρέφει το άλλο ή το ένα ε, 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 γίνεται εχθρό του άλλου. Δηλαδή, όταν στην προσωπική ζωή δεν είσαι καλά, κατά κανόνα και στα καλλιτεχνικά τα κάνει λίγο Υπήρξαν φυσικά και μεγάλοι ηθοποιοί που στα προσωπικά του δεν τα πήγαιναν καλά αλλά στη σκηνή ναι. έσχιζαν. Μπορεί, μπορεί, να συμβαίνει αυτό ε, κατά περιόδους, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ένας άνθρωπος όπως εσείς, που τα πάει καλά και στην καριέρα του και στην προσωπική του ζωή. Πώς λέγεται, ευτυχισμένος? Ε, ισορροπημένος. Να, πω, ισορροπημένος ναι, Η ευτυχία είναι άλλο παιχνίδι. <σχελίδι> <σχελίδι> και θέλει, θέλει και αυτό Φροντίδα και άσκηση. Δεν γίνεται. Εμεί θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι από Έτσι, από. θα μα έρθει εδώ πάνω. Θέλει προσπάθεια αυτό για να γίνει. Πάντως νιώθω ότι. Μάλλον προσπαθώ να καταλάβω εάν ο Γιάννη Μπέζο, ε, παρόλο που δεν μου αρέσει να μιλάω στον τρίτο πρόσωπο σε συνεντεύξει, εάν εσεί ποτέ ε, πέσατε στην παγίδα να κάνετε τα χατήρια του κοινού. Πώ λένε για τη βουλιουκλάκη ναι. ότι έκανε τα χατήρια του κοινού και λέω τη Βουγιουκλάκη γιατί είχατε δουλέψει μαζί τη στι αρχέ τη καριέρα σα. Κάτι που επίση δείχνει ότι δεν έχετε στεγανά. Καθόλου. Νιώσατε ποτέ ότι θέλετε να κάνετε τα χατήρια Όχι. στον κόσμο, να. ούτε τα χατήρια στον κόσμο όπω ούτε τα χατήρια στον κόσμο στη, στο, στα, στα δημόσια, λεγόμενα. Να. Γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μα. Ε, νομίζω ότι το, ε, οι θεατέ θε, μα θέλουν σημεία αναφορά. Λαμπάδε αναμένε. Δεν μα στέλνουν για να μα χαϊδεύουν. Δεν μπορώ εγώ να είμαι φίλο με το κοινό. Κατάλαβα τι λέω. Φίλο μπορεί να είμαι με του φίλου που επιλέγω, αλλά το κοινό δεν περιμένει να, να το κάνω το φίλο. Περιμένει από μένα να το δημιουργήσω έναν κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μου. Γι' αυτό έρχεται και πριν το εισιτήριό του. Αυτή είναι η αλήθεια σα και τη λέτε εδώ και πολλά χρόνια στι συνεντεύξει σα και στο θέατρο. και πριν να έρθουν όλα αυτά που ζούμε τώρα στο ελληνικό θέατρο, Δημιούργησα μια κατακραυγή εναντίον σα ναι. στα social media που ξέρω ότι δεν έχετε εσεί, ναι, άρα absolutely. δεν εισπράττε αυτό το τοξικό κλίμα. Ε, αυτό δεν σα έκανε ποτέ να διστάσετε να τα λέτε, Όχι. Το θέμα είναι. Υπάρχει μια αλήθεια ότι πρέπει να τα λες, αλλά πρέπει να, να λέγονται με έναν τρόπο πάντα. Πολλέ φορέ μπορεί να είπα μερικά πράγματα λίγο πιο άγαρμα, α το πούμε έτσι. Δεν είπα ποτέ ψέματα όμω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, να, να ξέρουμε πότε το λέμε, με ποιο τρόπο το λέμε, για να πιάσει και ρίζα. Αλλιώ δημιουργεί τριβή. Δεν κατηγορώ τους... Δεν έχω τίποτα με του φίλου οι οποίοι διαφωνούν, ακόμα και με αυτού οι οποίοι είναι πολύ έντονοι απέναντί μου. Θα σας έλεγα ότι αυτοί που είναι πολύ έντονοι απέναντί μου είναι αυτοί που καταλαβαίνουν περισσότερο. Γιατί ξέρουν ότι λέω αλήθεια και. του ενοχλεί περισσότερο αυτό. Πάντα μα ενοχλεί κάτι όταν ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Άμα ήταν ψέμα, δεν μα ενοχλεί δεν ασχολιόταν. Ξέρουν. Οι δικοί σα άνθρωποι σα είπαν ποτέ. Ε, Γιάννη, μάζεψε το λίγο αυτό. Ναι, μου το έπανε, αλλά δεν του άκουσα. Ναι. Γενικά δεν μ' αρέσει να ικανοποιώ προθέσει των άλλων. Δηλαδή, μιλώ... δεν μιλώ για του δικού μου ανθρώπου, ναι. μιλώ για το κοινό. Τι θέλει το κοινό. Αυτά είναι παγίδε, είναι ναι. λαϊκισμοί. Εντάξει, αν θέλει μια φωτογραφία, γιατί να του θυμώσετε. Δεν του θυμώνω. Δεν επιθυμώ τη φωτογράφηση. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε εγώ βγάζω φωτογραφίε, δηλαδή θέλω να βγάλω εγώ φωτογραφίε, ναι. ούτε θέλω να μου φωτογραφίζουν. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει. Είναι προσωπική μου ναι. τρελά αυτή. Δεν είναι τιμητικό όμω ότι ο άλλο θέλει να έχει μια φωτογραφία μαζί σα, μια στιγμή έτσι αποτυπωμένη. Ναι, όταν επιλέξω εγώ. Όχι όταν επιλέξω εγώ ο άλλο. Και. Ε, ε, θέλω ούτε αυτό δίνω ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έκανα παλιά, τα έχω καταργήσει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Διότι θέλω οι άνθρωποι να με έχουν στην καρδιά του και στη μνήμη του και όχι στο μαξιλάρι του και στο γραφείο του. Και όταν κάνει τη δουλειά σου καλά, δεν χρειάζονται φωτογραφίε πολλέ. Α πούμε, η Βουγιουκλάκη, εγώ θυμάμαι το 96 που ήμουν 22 χρόνων και πήγα και τη δίδα στη Μελωδία τη Ευτυχία. Πόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε που μετά περίμενε να, πε... να περάσουν και να τη χαιρετήσουν. Κάποτε με σαν απάθρο και την. Ναι, ναι. Σαν, σαν δεξίω γάμου. Ναι, αυτά. Ε, έδειχνε ότι σας δίνω πίσω από ναι. τον προσωπικό μου χρόνο επειδή έφτατε ναι. σε μένα. Ναι. Είναι μία σχέση με το κοινό. Εγώ δεν διαφωνώ τελείω. Αλλά η αλήθεια είναι όλη τη καριέρα έτσι. Ναι. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό εύκολα. Ήθελε να ξεφύγει, σας βεβαιώ γι' αυτό. Δεν μπορούσε. Όμω γιατί μετά από τόσα χρόνια και τόση δύναμη. Ε, ε, εννοώ κινηματογραφική, κυνηγική κλπ. Ε, η Αλίκη ενσάρκωσε ένα, ένα πρότυπο το οποίο το είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Του έδωσε ένα χαμόγελο που έλειπε μετά την δεκαετία του 50. Έτσι, γιατί πρέπει τα πράγματα να τα κρίνουμε και λίγο στην εποχή του. Δεν μπορούμε να βάλουμε ας πούμε, το θέμα του 2020 με, το, με, το, με τα τέλη τη δεκαετία του 50, που η Βουηγική άρχισε να δραστηριοποιείται. Είχε ανάγκη ο κόσμο από γέλιο. Το ενσάρκωσε η Αλίκη πάρα πολύ καλά αυτό. Εργάστηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ πάνω σε αυτό και παγιδεύτηκε σε αυτό. Δεν μπορούσε να φύγει. Η Αλυγίβου Γιουκλάκη Τη αρχέ τη δεκαετία του 80. ήταν γενναιόδορη με τον νεαρό Γιάννη Μπέζο που ξεκινούσε. Πάρα πολύ. Δεν ήταν η Σταρ και Καθόρο. ο νεαρό. Σταρ ήταν στη ζωή τη, ναι. στη σκηνή κλπ. Ναι. Στη σχέσεις, τη η Αλυγίβου είχε πολύ ενδιαφέρον στο, στο παρασκήνιο, πιο πολύ από το προσκήνιο. Κύριε Μπέζο, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα στον Α με τον Γιάννη Μπέζο. Η εκτίμηση του κοινού είναι δύσκολο πράγμα. Η αγάπη του δεν είναι τόσο δύσκολη. Άμα το χαϊδέψεις το κοινό, θα σε αγαπήσει αμέσως. Τα πιο πολλά μου χρήματα τα έχω ξοδέψει στι παραγωγέ, σίγουρα στα ταξίδια και στα κεράσματα. Στενοχωρήθηκα πολύ. Πάρα πολύ. Και ακόμα στενοχωρήθηκα. Απ' την άλλη δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτέ τι δεν μπορώ να μπω μέσα στην ψυχή του Πέτρου, ούτε μπορώ να κάνω το κριτή, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει την αυτοκριτική του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σίγουρα έχω αδικήσει ανθρώπου, δεν υπάρχει όμως. Άλλο όμως αυτό και άλλο αυτά που ακούμε. Αναπνέουμε στον ίδιο χώρο με τα ίδια ενδιαφέροντα και την ίδια ανησυχία. Δηλαδή δεν υπάρχει εφησυχασμός στο σπίτι μου έκανα πολύ περισσότερα από όσα ε. <laughs> Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέταρτο στον Αλφα με τον Γιάννη Μπέζο. Κύριε Μπέζο, συγκρίνοντας με τις παλαιότερες εποχές, τώρα είναι λιγότερα τα χρήματα που παίρνει ένας ισοποιός της δική σας α, κλάσης από πριν. Βέβαια. Πολύ λιγότερα. Είναι έτσι διαμορφωμένη η αγορά πια. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να μείνουμε έξω εμεί. Δηλαδή και οι παραγωγοί παίρνουν λιγότερα χρήματα, ξέρετε ότι η διαφήμιση έχει πέσει. Επομένω, αυτό πάει αλυσιδωτά. Ναι, παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα από τι έπαιρνα. είναι ό,τι έπαιρναν. Είναι ελπιδοφόρο ότι φέτο ο κόσμο, οι τηλεθεατέ ε, δείχνουν μια προτίμηση στη μυθοπλασία αντί στα reality. Τα reality ε, είναι έξω από τα ενδιαφέροντά μου τελείω. Και δεν νομίζω ότι είναι. Ε, η μεθοπλασία έχει να κάνει με τα reality. Δεν είναι αντίπαλό τη. Αντίπαλο τη μεθοπλασία είναι ο κακό εαυτό τη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πολλέ οι σειρέ, ότι είναι καλό αυτό. Πρέπει λίγο να ανοιχτούμε, να γίνουμε λίγο πιο τολμηροί. Είναι λίγο συντηρητικά τα πράγματα. Πώ σα φαίνεται που οι απαράδεκτοι κάνουν comeback. Ε, παραμονή πρωτοχρονιά, α πούμε, ε, ναι. το ΜΕΚΑ έπαιζε του απαράδεκτου στο εορταστικό ναι. και πήγε και πάρα πολύ καλά. Εσά πώ σα φάνηκε αυτό. Γενικά δεν είμαι υπέρ τη λατρεία του, του παρελθόντο. Ε, Βεβαίω, είδα κι εγώ, δεν το δω, είδα όλα, είδα πασπασματικά. Ε, ε, επανέρχεσαι στα νιάτα σου. Βέβαια, εμεί θυμόμαστε και τον τρόπο που γυριζόταν όλα αυτά, από τα οποία είναι ένα κόσμο διαφορετικό, πολύ χαρούμενο. Αλλά πιστεύω ότι. Βεβαίω χαίρομαι που τα βλέπω και που ο κόσμο τα ακολουθεί. Αλλά απ' την άλλη, θεωρώ ότι δεν πρέπει ας πούμε, το παρελθόν να υποκαθιστά. Δραστηριότητα του παρόντο. Νομίζω ότι είναι λάθο αυτό. Α πούμε, είστε σπίτι και παίζει επανάληψη τηλεόραση του απαράδεκτου. Εσεί θα το δείτε, θα κλέψετε κάποια ματιά. Ναι, αλλά όχι, θα κάτσω να από την αρχή, δεν τρει ώρε τον εαυτό μου. Παλαιότερα, όταν η κόρη σα ήταν μικρότερη και σα έβλεπε για πρώτη φορά ή εσά ή τη μητέρα τη στι παλαιότερε δουλειέ, ήταν κάτι που την εντυπωσίαζε, Όχι ιδιαίτερα. Τα είχε συνηθίσει. Εντάξει, έβλεπε και το σπίτι μα πάντα ήταν. Από από... Είναι συνήθεια πια. Δηλαδή δεν τσέκανε πια εντύπωση. Να. Δεν πια εντύπωση. Οι απαράδεκτοι σήμερα θα έκαναν επιτυχία, πιστεύετε. Α, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι. Άρα όλα είναι βάση εποχή. Ακριβώ. Εάν οι απαράδεκτοι γραφόντουσαν σήμερα, δεν θα γραφόντουσαν έτσι. Δηλαδή αποκλείει τη Δήμητρα δηλαδή, να με τον ίδιο τρόπο. Θα έγραφε κάπω αλλιώ. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Το ότι το ακολουθούμε ακόμα και μα κάνει και χαιρόμαστε σημαίνει ότι ήταν μπροστά από την εποχή. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό και η μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα παράσημο όμω για ένα ηθοποιό και στη συγκεκριμένη περίπτωση για εσά, για τη Δήμητρα, για τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ότι υπήρξατε μέρο μια σειρά που δεν το γνωρίζατε, δεν το αντιλαμβανόσασταν όταν το κάνατε, αλλά είναι μέρο τη ιστορία τη ελληνική τηλεόραση. Ασφαλώ. Πολύ μεγάλο μέρο, όχι μέρο. Νομίζω ότι το, η, το, ε, το, καλό που έκανε η σειρά, πέρα από του ρόλου ή την καριέρα τη δική μα που, την, ε, που γίνανε πολύ γνωστοί κτλ. Είναι ότι ήταν τολμηρό. Ο λόγο, η θεματολογία. Ο ρόλο σα. Ο ρόλο του Σπύρου. Να. Ε, που έκανε τον τύπο αυτόν ο οποίο με τα πολυτεχνικά και όλα αυτά. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτά που, που μεταξύ μα τα λέγαμε, αλλά δεν τα λέγαμε δημόσια. Να. Η Δήμητρα έκανε αυτό. Να. Δηλαδή αυτό που όλοι λέγαμε στην παρέα, τόλμησε και το έβγαλε δημόσια. Με έναν τρόπο βέβαια. έτσι. Και αυτό ήταν η επιτυχία. Αυτό εννοώ ότι ε, πρέπει να γίνουμε πιο τολμηροί. Να. Δεν μπορεί δηλαδή η απαράδεκτη να είναι πιο τολμηρή σειρά από μια σειρά που βγαίνει τώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αληθεύει ότι σα πρότειναν στα 20 χρόνια του παλιού του Μέγκα να κάνατε ένα reunion η απαράδεκτη, αλλά δεν έγινε λόγω τη απολία του Βλάση Μπονάτσου. Ένα λόγο ήταν δηλαδή, αυτό. Ε, δεν ξέρω αν ήταν στα 20 χρόνια, αλλά έχει ξαναγίνει. Και ο άλλο λόγο, και ο πολύ ουσιώδη, είναι ότι δεν έχουν, δεν έχουν κανένα νόημα αυτά τα πράγματα. Α, δεν θα, θα θέλατε. Ναι, δε, ναι, δεν πιστεύω ότι έχουν κανένα νόημα. Ε, ε, εφόσον υπάρχει το παλιό που είναι εξαιρετικό, γιατί να πας να χτίσεις πάνω σε κάτι. Και εμένα ε, 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 μου έχουν πει και κατά καιρού και για, και για άλλε σειρέ. Αλλά είμαι κατά αυτών των. Τη Ελλάδο στα παιδιά και τέτοια. Βλέπουμε συναδέρφου σα, πολύ αναγνωρισμένου, πολύ σπουδαίου και φίλου σα, όπω είναι ο Σταμάτη ο Φασουλή, πρόσφατα ήταν στο Jazz Του, To να παίρνουν μέρο σε αυτά τα σόου, τα, τα τηλεοπτικά. Ω κριτική επιτροπή και τα λοιπά. Αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να μην σα έχουν προτείνει ποτέ εσά. Πολλέ φορέ. Και τώρα πρόσφατα μου προτείνω. Για το Τζατζετσόβα. Για μι... ναι. ένα άλλο. Ναι. Ε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν αισθάνομαι αμήχανα να το κάνω. Δεν κατηγορώ κανένα που το κάνει. Είναι μια δουλειά. Ναι. Αλλά δεν είναι... δεν είναι. Δεν είναι η καρδιά μου προ τα εκεί καθόλου. Ναι. Θα το κάνατε σαν αγκαρία, δηλαδή. Ναι, ναι επ επειδή αγκαρίε δεν κάνω συνήθω τέτοιοι. Ναι. Δεν ναι, ναι, να το κάνω. Ούτε το οικονομικό παίζει ρόλο σε τόσο δύσκολε εποχέ λόγω του COVID, που οι ηθοποιοί ε, έχουν να δοκιμαστεί πολύ. Ναι, αλλά δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στην κατηγορία των ηθοποιών που δοκιμάζεται. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, να, να λέω ότι είμαι φτωχό, ότι δεν έχω να φάω. Γιατί αυτά γίνονται όταν θε, α πούμε, να έχει πρόβλημα πια. Και λε, θέλω κάποια χρήματα για να μπορέσει να τη βγάλω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Α, ούτε πάρα πολλά λεφτά βγάζω, ούτε λίγα. Μια χαρά είμαι. Μου κάνετε πάντω ο λιγαρκή ο άνθρωπο. Ναι, είμαι ο Άρα γι' ε, αυτό λέτε δεν έχω ανάγκη τα λεφτά, ή γιατί φροντίσατε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τι μεγάλε επιτυχίες που κάνατε να βγάλετε λεφτά. Δεν ναι, ναι, έβγαλα. Ε, ταξόδεψα στι παραγωγέ, γιατί έκανα και τον παραγωγό. Και ακόμα ταξοδεύω σε κάποιε παραγωγέ γνωρίζω ότι θα τα χάσω. Αλλά επειδή το θέλω εγώ για να κάνω πράγματα που επιθυμώ εγώ, δεν θέλω να βάλω κανένα παραγωγό σε δοκιμασία. Και τα πιο πολλά μου χρήματα τα έχω ξοδέψει στις παραγωγές σίγουρα, στα ταξίδια και στα κεράσματα. Κεράσματα. <laughs> Κερνάτε τραπέζια <laughs> του φίλου. Ναι, γενικά και ναι. στο στα γυρίσματα. Και... Ναι, αυτό είναι κάτι που θα είχα φτιάξει ένα σπίτι με τα κεράσματα. Αλλά και το κάνω. Εμπρός. Σμινίκης Πιουνέας Στρίφων. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ και να σας υποβάλω ταπεινά ότι είμαι στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία θέλετε κύριε Ταξίαρχε. Ε, όχι, ρε, ταξίαρχο, παιδί μου. Πώ είπαμε ότι λέγεσαι? Σπιονέα τρίφων. Αλλά όλοι εδώ χαϊδευτικά με φωνάζουν χλαπάτσα, κύριε υποπτέραρχε. Και εγώ γραπάστε, σε φωνάζω γιατί σου πάει πιο πολύ από ό,τι βλέπω. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ρωτήστε με για όποιον θέλετε. Θα τα καρφώσω όλα, κύριε Αντιπτέραρχε. Τον Εφιάλτη, τι τον είχε. Για τον Εφιάλτη δεν ξέρω. Να σα πω για του μηνύτε σα ότι είναι ρεμάλια. Ε, καλά, θα το ξέρω και εγώ δεν χρειάζεται να το πείσω. Δεν μου λε. Τι ξέρει για αυτή την καρέκλα. Δεν θέλω να σα κολακέψω, αλλά όσοι πέρασαν από αυτή τη θέση του έφαγε το μαύρο χώμα. Για σπαντιά από εδώ πέρα. Αλλά μεταξύ μα, εγώ νομίζω ότι δεν φταίει η καρέκλα. Η κυρία Μπουμπού φταίει. Είναι πολύ χρουσούζα κύριε αρχηγέ του και πάντα τις είχα εγώ τις υποψίες μου. Έλα η κυρία Ουρανία σου έφερε βίσινο που σου αρέσει. Ω, το βίσινάκι, mm. το δω. Κουταλάκι. Καλά, έχεις και εδώ κουτάλι. Παντού χρειάζεται ένα κουτάλι. Μου αρέσει να παίρνει γενικώ και από παντού κουταλιές. Γι' αυτό δεν σου κάθεται γυναίκα, γιατί λες είναι για βλακίες. Το μισινάκι μου. Λερώθηκες Υπήρξα πάντου σιρόπια εδώ και βύστηκα Τώρα είσαι πιο γλυκός τι να σου πω, Καημένη, πώ θα πάω στο ραντεβού έτσι με το παντελόνι. Ναι, ε, ε, ναι, μου μη συγχύσεσαι. Θα στο καθαρίσω εγώ με λίγο νεράκι. Νεράκι, τι νεράκι, το βύσινο βάφι, τι το θέλω εγώ το παλιό βίσινο. Αλλά γιατί κάνει έτσι. Πώ θα πάω στο ραντεβού μου σε αυτό το κατεπίγω ραντεβού τώρα, τι θα κάνω. Στα σου να σκεφτούμε, λοιπόν. Θα βγάλει το παντελόνι και εγώ θα το δώσω το πετράκι να πεταχτεί απέναντι εδώ στο καθαριστήριο. Θα προλάβω να το καθαρίζω τώρα. Ε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, θα του παρακαλέσει σε 5-10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Καλά. <laughs> 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 Άντε, έτσι, πράγμα. Πράγμα. Άντε, πράγμα. Άντε, πράγμα. <laughs> Τι γελάς δεν βλέπεις τίποτα αστείο. <laughs> Σκέφτομαι τώρα να μπει κανένας πελάτης και να σε δει έτσι με το σόβρακο. <laughs> Έρχεται η οικονομική κρίση το 9, το 10. Δοκιμάζεται το θέατρο. Έρχεται, έρχονται τα, Capital Controls, έρχεται μετά ο COVID, γενικά ο χώρος του θεάτρου συνέχεια το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Και έρχεται και το Me Too. Σας ρωτάω και ως ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, αλλά και ως ένα πολιτικό που είστε με άποψη και ενεργή συμμετοχή στα κοινά, μόλις έσκασε αυτό το πράγμα μπροστά σας, τι νιώσατε ως άνθρωπος αυτού του χώρου. Αυτά που εννοώ τα πολύ έντονα που σκάσανε, δεν τα γνώριζε κανεί και δεν μπορούσε και να τα γνωρίζει. Ε, αισθάνομαι άσχημα φυσικά και αμήχανα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά υπάρχει μία. υπήρχε και υπάρχει ακόμα και φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μία συμπεριφορά η οποία για μένα είναι παράδειγμα ε, στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο. παντού υπάρχει. Εγώ λέω για το δικό μας χώρο. Ε, η οποία πολλές φορές είναι απαξιωτική, υπάρχει μια κατάχρηση της θέσης που έχει. όπως ξέρουμε, όλοι, αρχή άντρα δείκνυση, δηλαδή εκεί δοκιμάζει όταν σου σεβάζουν από πάνω. Ε, και εγώ επειδή όλη μου τη ζωή πορεύτηκα έτσι, και σε αυτό παίζει ρόλο ο πατέρα μου, επανέρχομαι σε αυτό. Mm -hmm. ε, θεωρώ πολύ μεγάλη ευθύνη το να είσαι και να ηγεί μια δουλειά ή να έχει, α πούμε. Ε, ανθρώπους οι οποίοι να περιμένουν από σένα και νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι πώς φέρεσαι στους πιο αδύναμους, στους υφισταμένους τα κλπ. Και όλη αυτή η συμπεριφορά με θλίβει αφάνταστα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πιστεύετε ότι οι ηθοποιοί που ακούστηκαν τα ονόματα τους που είναι προφυλακιστέοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία από το κοινό μετά. Ε, αν καταδικαστούν, εάν κάνουν την ποινή του, κτλ. ή θεωρείται ότι η καριέρα του έχει τελειώσει οριστικά, Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Το θέμα είναι οι ίδιοι πώ μπορούν να πορευτούν. Δηλαδή, το πόσο πληγώνεσαι, το πόσο έχει λαβωθεί από αυτήν την ιστορία. Έτσι. Και πρέπει να έχει λαβωθεί. Εφόσον πάντα μιλάμε, ε, καταδικαστούν, κτλ. Ε, αλλά δεν μπορεί να βγει αλόβητο από αυτό. Δηλαδή, είναι ένα. Είναι κάτι πολύ σοφερό. Το αν θα έχουν δεύτερη ευκαιρία δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτό θα το πει ο χρόνο, το κοινό. Θα θέλατε να έχουν ή είστε άτεκτο αυτό. Θα ήθελα να έχουν, φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν. Το θέμα είναι τι μπορούν να πούνε μετά από αυτό. Αυτό είναι το, το ζητούμενο. Όχι τι μπορούν να πούνε σαν δικαιολογία, σαν, σαν καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Να. Και πόσο είναι έτοιμο ένα κόσμο να επικοινωνήσει με αυτό. Είναι πολύ σύνθετο. Να καταδικάζουμε και να λέμε «θέλουμε να καταστραφούν όλοι» είναι εύκολο. Έτσι. Αυτό μπορεί να το πούνε, το πούνε οι πολλοί, είναι να πούνε κάτι εύκολο. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι εύκολο. Μπορώ να υπερασπιστώ τα θύματα και μπορώ να υπερασπιστώ τους νεότερους συναδέλφους και το κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλη μου την καριέρα, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να καταδικάζω και να γίνομαι εγώ κριτής των πάντων. Mm -hmm. Δεν θα μπορούσα φυσικά να μην ρωτήσω με όλο το σεβασμό πάντα απέναντι στο πρόσωπό σας που ξέρετε ότι έχω και με όλο αυτό που φέρετε ως στάση και θέση στα πράγματα. Τι γκρεμίστηκε μέσα σας σε προσωπικό επίπεδο όταν είδε το φως της δημοσιότητας η υπόθεση Πέτρου Φιλιππίδη με την έννοια ότι λίγο πολύ για πολλοί κόσμο είχατε ταυτιστεί ε, ως δύο πολύ καλοί φίλοι, ως δύο συνάδελφοι ο ίδιος έλεγε πολλές φορές δημόσια ότι εγώ και ο Μπέζος είμαστε οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί στην Ελλάδα. Ναι. Κάνατε μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή ήταν ένα, σαν, ήταν ένα σχεδόν, ή χωρίς το σχεδόν εσείς ξέρετε, συγγενικό σας πρόσωπο. Ναι. Θυμώσατε, ε, λυπηθήκατε. Πολύ. Στενοχω... Στενοχωρήθηκα πολύ. Πάρα πολύ. Και ακόμα στενοχωρήθηκα. Απ' την άλλη δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτές τις στάσεις. Ε, σε καμία περίπτωση βέβαια. Αλλά το ότι έχω στενοχωρηθεί πολύ, έχω στενοχωρηθεί. Και πώ το φιλοσοφήσατε μέσα σα, Ότι ένα άνθρωπο, πώ φτάνει σε αυτό το επίπεδο, Ένα άνθρωπο που ξέρετε τόσο καλά. Δεν θέλει και πολύ. Είμαστε όλοι με έναν τρόπο ε, εκτεθειμένοι σε αυτά, σε αυτή τη δουλειά κυρίω, που, έχει, που είναι τόσο λαμπερή και πολλέ φορέ μπορεί να, να συγκινηγάνε Είναι προσωπική η υπόθεση αυτή του καθενό. Και δεν μπορώ να μπω μέσα στην ψυχή του Πέτρου, ούτε μπορώ να κάνω το κριτή, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει την αυτοκριτική του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά, εάν ήδη πληρώνει το τίμημά του, εάν καταδικαστεί, θα πληρώσει το τίμημα αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ ούτε να συγχωρήσω κανέναν, ούτε και να καταδικάσω κανέναν. Εσά σα ενοχλούσε όταν έλεγε δημόσια ότι εγώ και ο Μπέζο είμαστε οι καλύτεροι ηθοποιοί τη ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά. Και το είχα πει κιόλα. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το πει ο χρόνο. Ναι. Δεν είναι ώρα να λέμε για τον εαυτό μα. Εγώ δεν λέω ποτέ, όπω ξέρετε, δεν μ' αρέσει. Ναι, γι' αυτό σα ρωτάω, επειδή ε, ακούσια από την κοινή σα πλευρά υπήρχε ένα συνδυασμό των δύο ονομάτων σα. Γιατί ε, είχαμε παίξει αρκετά μαζί. Είναι. Ναι. Αρκετοί συνάδελφοί σα πάντω δήλωσαν δημόσια ότι ο Πέτρος ο Φιλπίδης, λόγω τη φιλία του, τη συνεργασία του κτλ. επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε στήριξη δημόσια. Ε, το ίδιο έγινε και με εσά. Δεν, έγινε. δεν βρέθηκε κανεί σε όλο αυτό το τσουνάμι που έχει υπάρξει, έχει χτυπήσει το ελληνικό θέατρο, να πει τώρα μισή κουβέντα για το πρόσωπό σας, ε, παρόλο που θεωρείστε ο ο δύσκολο, ο, <χι> ο ξηνό κτλ. Αυτό είναι μία από τι. Μία μεγάλη κατάκτησή σα, μία δικαίωσή σα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ, δεν θα ήμουν εγώ. Ναι. Το ότι μπορεί να βρεθεί κάποιο και να πει Σίγουρα έχω αδικήσει ανθρώπου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλο όμω αυτό και άλλο αυτά που ακούμε. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο, άλλο, άλλα μεγέθη. Σίγουρα μέσα στη δουλειά θα αδικήσει κάποιου ανθρώπου. Μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω. Βεβαίω όλα αυτά τα έκανα για να λειτουργήσει συνθετικά και όχι διαλυτικά. Και είναι πολύ δύσκολο και πολύ πιεστικό το να λειτουργεί συνθετικά. Είναι εύκολο το να τα διαλύσω όλα. Είναι εύκολο το εγώ να μιλήσω απαξιωτικά σε ένα νεότερο. Το δύσκολο είναι να τον αποδεχτώ μες στον χρόνο. Δηλαδή να μπορέσω να χειριστώ τα πράγματα για το καλό της δουλειάς και για το καλό του το αποτελέσματος, διότι στο τέλος τέλος εγώ είμαι υπόλογος πάντα στο τι θα δουν οι θεατές. Αυτό όμως, όταν δημιουργείται ένα κλίμα, το οποίο είμαστε μέσα στους ακομούς, με στις φωνές, στις εντάσεις κλπ, αποκλείεται αυτό να βγαίνει προς τα έξω με έναν τρόπο λειτουργικό. Και αυτό που έστροχωρεί πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, μιλάμε για ανθρώπους που είναι ε, καλλιτεχνικά αξίοι. Και αυτό είναι το περίεργο. Δυστυχώς, και θέλω να με την ευκαιρία αυτή να, να τα αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν με έναν τρόπο. Δηλαδή, η δικαιοσύνη έχει, πάρει τα, έχει μπει στο κανάλι αυτό. Το να αναμοχλεύουμε συνέχεια το, γιατί υπάρχει μέσα στο αυτό. αυτό δεν, δεν κερδίζει κανεί τίποτα. σα-ίσα -ίσα χάνει και το κύρος του το θέμα αυτό. Στο Καλό. θέμα. Καλό θα είναι δηλαδή να τα αφήσουμε τα πράγματα τώρα πια. Ξέρουμε όλοι τι, τι γίνεται. Να τα αφήσουμε. Κοντεύει ένα χρόνο από αυτήν την ιστορία να τα αφήσουμε να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ε, τώρα θα είναι και οι δίκες, οπότε ξανά... Να, ακριβώς. Να. Ξανά μάνα. Σε σχέση με το θέμα του κορονοϊού, που είναι το μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει το θέατρο και τους ηθοποιούς, πιστεύετε ότι είναι ορθά τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση στο θέμα της πανδημίας ή η αυστηρότητα εξαντλείται στους καλλιτέχνε και στο... στα θέατρα. Ποια αυστηρότητα. Εγώ δεν βλέπω καλή αυστηρότητα. Βλέπω τα θέατρα έχουν 100% πληρότητα, απλώ έχουν τη μάσκα και πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Δεν βλέπω καμιά αυστηρότητα. Το θέμα δεν είναι η αυστηρότητα τη πολιτεία. Είναι αν θα έρθει το κοινό. Ναι. Είναι κάτι που δεν το υπολογίζουμε. Δηλαδή, λέμε πολλέ φορέ, μα δώσανε 85% στην αίθουσα. Γιατί είσαι σίγουρο θα έρθουν το 85% τη αίθουσα. Ναι. Υπάρχει ο φόβο ακόμη. Πιστεύετε. Το ζήτημα είναι πώ έρχονται οι άνθρωποι. Ναι. Τα ίδια είχαμε και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είχαμε ας πούμε, 100%. Είχαμε 70% νομίζω κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, λειτουργήσαν τα θέατρα, ήρθαν οι άνθρωποι. Επειδή ήταν ανοιχτή Ακριβώ. Ναι. Τώρα με του κλειστού είναι πιο δύσκολο. Υπάρχουν όμω δύο σχολέ σκέψη εδώ, κύριε Μπέζο. Αυτή που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να διχάζω το κοινό ή να κάνω διακρίσει ανάμεσα σε εμβολιασμένου και του εμβολιαστού, και αυτή που λέει ότι εγώ ακολουθώ τα μέτρα, τα πρωτόκολλα, ε, τους νόμους του νόμου του κράτου. Εσεί πού στέκεστε, Δεν ακολουθεί το πρωτόκολλο, ακολουθεί την επιστήμη. Δεν, το το, το κράτο δεν βγαίνει από μόνο του και λέει κάτι. Ακολουθεί μια επιστημονική, μια επιστημονική οδηγία. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το ακολουθεί την επιστήμη. Ναι. Αυτά τα... Οι των αντιεμβολιαστών είναι ελαφρότητες. Όταν ένας καλλιτέχνη, ένας συνάδελφός σας όπως ο Άρης ο Σερβετάλης βγαίνει και λέει εγώ δεν συνεχίζω στην παράσταση γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τσεκάρουν αν είναι ο άλλος εμβολιασμένος ή ανεμβολιαστός. Ε, εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την... Διαφωνώ, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να το υποχρεώσω, το έχει πει και λέει δεν συμμετέχω. Ναι. Δεν έκανε κάτι άλλο, το είχε, το είχε πει και πιο πριν, θέλω να πω. Δεν ε, συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Στερνιτάλη, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Είχε μια συνέπεια στη στάση του λέτε. Ναι. Πιστεύει αυτό. Α, η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό. Εφόσον λοιπόν πιστεύει αυτό, δεν πάει να τον υποχρεώσει κανεί να πει Έλα εδώ και θα παίξει για όποιο θέλω εγώ. Δεν θέλει. Απέχει λοιπόν. Ναι. Οι διαδικτυακέ παραστάσει πώ σα φάνηκαν, Υποκατάστατα. Δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν έχουν... Το θέατρο χωρί κοινό δεν έχει... δεν έχει νόημα. Δεν θα το κάνατε δηλαδή. Όχι. Ε, θα το έκανα άμα χρειαζό, το το Εθνικό Θέατρο, υποχρεωτικά τουλάχιστον να υπάρχει. Αυτέ οι παραστάσει που γίνονται, που τι βιντεοσκοπούμε, γίνονται για λόγου να, να τα έχουμε, στο αρχείο, α πούμε. Δεν, έχουμε, δεν, δεν, μπορεί να είναι παραστα... δεν μπορεί να είναι θέατρο. Εσεί πώ περάσατε την πρώτη περίοδο του lockdown, του απόλυτου lockdown, που ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι, ασφιχτιούσατε ή βρήκατε τρόπο να περάσετε αυτό το χρόνο δημιουργικά. Πέρασα το χρόνο δημιουργικά, αλλά προ το τέλο κουράστηκα. Ναι. Φοβηθήκατε, Όχι. Γενικά δεν φοβάμαι εύκολα. Αλλά δεν. με ανησυχούσε φυσικά τι θα γίνει. Παρακολουθούσα τα πράγματα. Αλλά. και, και προ το τέλο κουράστηκα λίγο. Δηλαδή ήθελα να ανοίξω τα πράγματα. Ναι. Αλλάξατε καθόλου συνήθειε λόγω τη κατάσταση, λόγω του κορονοϊού, Όχι. Ε, η... Δεν έχω και ζωή έντονη εγώ, ξέρετε. Δηλαδή ναι. <laughs> δεν είμαι. πολύ τη διασκέδαση έξω. Είναι πολύ επιλεκτικά αυτά που κάνω. Αλλά όλο αυτό το κλίμα, κατά τα ψέματα, ήταν βαρύ. Έτσι, όταν δεν μπορεί να έξω, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ακού για. Υπήρχε... θυμάστε ότι υπήρχε στην αρχή αυτό το άγνωστο, ναι. το οποίο μα τρόμαζε όλου, δηλαδή μα δημιουργούσε ένα ερωτηματικό: τι θα γίνει. Ε, νομίζω ότι ε, είχα αυτή την άποψη και έτσι συνέβη ότι η επιστήμη απάντησε και συνεχίζει να απαντά και είμαι βέβαιο ότι τα όλα καλά. Αυτό τον καιρό πρωταγωνιστείτε στην παράσταση ενηγματικές παραλλαγέ μαζί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη από τη νεότερη γενιά. Τον αναφέρατε και πριν, σε σκηνοθεσία του Σωτηρή Τσαφούλια, στο Ίδρυμα Μιχάλη Καγογιάννη. Και, και του Πυγμαλίου, μαζί σκηνοθεσία. Α, ναι, μαζί. Σωστά. Υπάρχει μια διαφορετική αγωνία τώρα λόγω τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ε, Όχι. Θέλετε να δείτε πώ θα ανταποκριθεί το κοινό, πώ θα συμπεριφερθεί. Όχι, δεν έχω αγωνία. Δεν με ενδιαφέρει πώ θα είναι η παράσταση. Θα έρθουν οι, οι θεατέ. Το θέμα είναι τι έχουμε να του πούμε εμεί. Δηλαδή, η ευκαιρία αυτή που τώρα με, τις, με τη δυσκολία αυτή τη προσέλευση του κοινού είναι και ένα στοίχημα το ότι η δουλειά μα πρέπει να ξαναγίνει γοητευτική. Γιατί καμιά φορά χάνει τη γοητεία τη. Και όταν τη χάνει τη γοητεία, γιατί να έρθει ο άλλο. Με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη, τι σχέση είχατε, Είχατε γνωριστεί, Βεβαίως. είχατε δουλέψει μαζί καθόλου. Τον ήξερα καλά το Μιχάλη και ήταν. Ε... Είχα στην ηφηγένεια που είχε κάνει την ταινία. Ναι. Εγώ ήμουν μαθητή σχολή. Είχαμε κάνει τότε, πηγαίναμε και κάναμε κάτι στρατιώτη. Κάτι φέρε, λέγαμε καμιά τακούλα. Ναι. Και τον είχα γνωρίσει. Καλοκαίρι του 77. Και αργότερα, ερχόταν στο θέατρο πολύ συχνά, τον ήξερα τον Μιχάλη καλά. Και με, με, μου ζήτησε και τη συμμετοχή μου και έκανα σε μια ταινία που λεγόταν Πάνω Κάτω. Και πάλι... Α, ναι, με την Ειρήνη Παπά. Με την Ειρήνη και τον Μιχάλη, ναι. ε, Επίση αυστηρό ναι. άνθρωπο και καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη. Σπουδαίο. Ναι. Με πάθο μέχρι τα γεράματα. Δεν έχουμε πολλούς εδώ, Μιχάλη. Μιλήστε μας για τον έρωτα. Μισό τον έρωτα. Μιλήστε μας για τους δημοσιογράφους. Είστε, μιλήστε μας για τους κριτικούς. Την καραμπίνα τη βλέπεις. Έχετε ερωτευτεί ποτέ. Θα ήθελα να τελειώσω με την ερώτηση γιατί διαλέξατε αυτό το έργο. Πέντε προτάσει είχα, διάλεξα τη χειρότερη. Τέλος πάντων, τώρα Στο Στόπα, εγώ να μην τον πάρουμε. Είναι περίεργος αυτός. Μην ανησυχείς. Αυτομάς το μάζευ. Πριν λίγους μήνες, έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Είναι γνωστό ότι είχατε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θοδωράκη ε, κάνατε και πολλέ συναυλίε μαζί. Τι κρατάτε από αυτόν, από τι συναντήσει σα, από τι συζητήσει σα. Τα απογεύματα πήγαινα στο σπίτι, και καθόλου καμία-μία-μισή ώρα. Αυτό. Πιο πολύ από τι συναυλίε και από τη ε, δισκογραφία. Εγώ η σχέση μου μαζί του, μουσικά ήταν πιο πολύ ε, από την αγάπη μου γι' αυτό, δεν το είδα ποτέ έτσι. Για, γι' αυτό από το 2003 και μετά είχα σταματήσει. Άρα δεν σταμάτησε η επαφή μα μέχρι τα τελευταία χρόνια που ήταν πια άρρωστο πολύ, δεν πήγαινα στο σπίτι. Αλλά πολλέ φορέ που. Ε, έκανε τα βέρνα που πηγαίναμε, ή, ή συναντήσει στο σπίτι. Το σπίτι ήταν στη... στην παιδική σα α... γειτονιά, ε. ε? ε? Λίγο στην αρχή του ναι. περιφερειακού. Ναι. Τι ήταν ο Θοδωράκη για εσά. Ένα από του ανθρώπου που μα θυμίζει ότι η Ελλάδα έχει μια άλλη εκδοχή. Και όχι αυτή τη ανοησία. Που πάμε να συνηθίσουμε. Αυτό. Αυτό χάθηκε τώρα. Ναι. Αυτό χάθηκε. Θα λέγατε ότι. Έχετε πραγματοποιήσει τα περισσότερα από τα όνειρα που είχατε ως παιδί ή υπάρχει κάτι απραγματοποιητό. Ε, ε, έκανα πολύ περισσότερα από όσα ονειρευόμουν <χω> και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Μόνο και μόνο τι γνωριμίε που έκανα σε αυτό το χώρο, του ανθρώπου που συνάντησα δηλαδή. Πολύ σημαντικό. Ε, Όπω το Θοδωράκι που είπαμε. Ε, ναι, ναι, ε. ναι, πριν ε. το Μιχάλη, ξέρω εγώ. Ε, ε του συναδέλφου μου, του μεγαλύτερου συναδέλφου μου. Εγώ όταν πρώτα βγήκα, ε, συνάντησα σκηνή του Βασίλη που για του νεότερου δεν σημαίνει τίποτα, αλλά ήταν ένα μεγάλο πρωταγωνιστή. ο πρωταγωνιστή του θεάτρου τέχνη. Την, 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 γερή εποχή, έτσι. Μεγάλη φυσιογνωμία. Να. Ε, Ανθρώπου του οποίου άκουγα περισσότερο και όχι να μιλάω. Και κυρίω στην εποχή μου οι άνθρωποι που δρούσαν καλλιτεχνικά, μουσικά, θεατρικά, κινηματογραφικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργήσαν έναν κόσμο. Αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη Ελλάδα, η οποία πορεύεται και είναι και μια άλλη Ελλάδα που είναι μέσα στα ονειρά μα, Πούλη και ο που, δυσκολε... που δεν τη βλέπουμε να πραγματοποιείται, αλλά δεν μπορούμε να, να σταματήσουμε να την ονειρευόμαστε. Όταν βλέπετε μέσα από την πορεία τη κόρη σα, η οποία ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια ε, και η οποία έχει τιμηθεί και με βραβείο ναι. Μελίνα Μερκούρη, αυτά που ζουν οι ηθοποιοί τη γενιά τη, οι οι ηθοποιοί, γενιάς, ηθοποιοί τώρα, ε, θεωρείτε ότι η δική σα γενιά ήταν πιο τυχερή από τη σημερινή. Πάρα πολύ. Η πιο ευνοημένη γενιά ήταν η δική μα. Και έχει και ευθύνε για την κατάντια. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Ναι. Δηλαδή, η γενιά η δική μα τάζισε όλα, έφαγε, διασκέδασε, ταξίδεψε, πληρώθηκε, χειροκροτήθηκε και τα έκανε ρόειδο. Μάλιστα. Γι' αυτό το πληρώνουν τώρα οι νέοι. Να τα λέμε όλα. Δηλαδή, μην βλογάμε τα γένια μα. Καμιά φορά μου λένε τι κάναμε. Δεν κάνα, κάτι δεν κάναμε καλά. Κάτι δεν προσέξαμε. Δεν έκανε ο καθένα κάτι. Αλλά όλοι μαζί κάτι δεν προσέξαμε. Κάτι ερχόταν και δεν του δώσαμε σημασία. Συνηθίσαμε στα εύκολα πολλέ φορέ. Και τώρα η νεότερη γενιά, εδώ και 10 χρόνια, τα μπορείτε. Και καθόμαστε και λέμε τι κάνουν οι νέοι. Μια χαρά είναι οι νέοι. Εμεί τι κάνουμε. Μεγάλο θέμα αυτό. Πάντω η, η Ρο, η κόρη σα, έπαιξε μαζί σα στο θέμα. Μια φορά, ναι. Με την ε, μαμά τη είδα ότι δεν θέλει να, είπε ότι Έχει. δεν θέλει να παίξει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ξέρετε όλα σχετικά. <laughs> Καμιά φορά τα φέρνει ο χρόνο αυτό. Ε, Σκεφτείτε ποτέ αν θα ήσασταν ο ίδιος άνθρωπος σήμερα, εάν δεν γνωριζόσασταν με την σύζυγό σας, την Αταλία Τιτσαλίκη, τη πριν ε, 30, 30 περίπου χρόνια. Όχι <Κι>... 30. 35. 38. 38. 38. 35 είναι ο γάμος, ε. <Κι>... ε το, το έχετε σκεφτεί πολλ... ε, ποτέ, δηλαδή ο άνθρωπος που μοιραζόμαστε τη ζωή μας, πόσο μας καθορίζει. Α, βέβαια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος, θα είχα άλλα, ενδεχομένως και άλλες συνήθειε, άλλο τρόπο ζωής. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ε, η, η, η σύζυγό μου, δηλαδή αυτό που λέμε στον ίδιο ζυγό. Άλλο αυτό πάλι ωραίο και. <laughs> ναι, σκηνέμο χάρηγε με τον ίδιο ζυγό. Ε, είναι ένα συνομιλητή μου ουσιαστικό. Είναι ο άνθρωπο που μοιράζεται το χρόνο μαζί μου. Μεγάλη yeah. υπόθεση. Α, πρέπει αυτό να γίνεται δημιουργικά. Αυτό και αν είναι εργοτέχνη. Η ωραία ζωή είναι μεγάλο εργοτέχνη, άμα την καταφέρνει. Είχατε πει σε μια συνέντευξή σα 18 Ιουνίου του 2012. Όταν γνώρισα την Αταλή, ήμουν ήδη παντρεμένο, νεαρό σε ηλικία και κάπω επιπόλαιο. Ναι. Πρέπει να σα ομολογήσω ότι εγώ δεν σα είχα φανταστεί ποτέ επιπόλαιο. Ναι, ε, όταν είμαστε νέοι, είμαστε επιπόλαιοι. Αν δεν ο... είμαστε επιπόλαιοι, δεν είναι καλό. Ούτε, ούτε άνθρωπο που θα παντρευόταν τόσο μικρό. Ναι, ε, ε, αυτά. Οι συνήθειε τη εποχή. αυτό εννοούμε πολεότητα. Ε, ε, Ένα γάμο, που κάτσε πολύ λίγο, βέβαια. Πόσο ήσασταν όταν αυτό, έγινε αυτό ο γάμο, 25. 25 χρονών. Ναι. ναι. Και ε, χώρισα πολύ ομαλά όμως, δεν είχαμε προβλήμα με διατηρήσαμε και σχέσεις. Ναι. Και ήταν μια φάση <κυρίζει> την οποία περνάς για να βάλεις μυαλό και να καταλάβεις. Και σε αυτά τα 34-35 χρόνια γάμου με την Αταλία Τιτσαλίκη τη ε, φαντάζομαι βιώσατε κρίσεις όπως όλα Φυσικά. τα ζευγάρια. Ποιο ήταν αυτό το χαρακτηριστικό που μαγικά πάντα έζηνε τι κρίσεις, του καυγάδε του μεγάλου, τις εντάσει, Η συζήτηση πρώτα απ' όλα. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα τη συζήτηση. Δηλαδή η ποιότητα τη σκέψη. Ε, του ανθρώπου πολλέ φορέ ξέρετε του δένει ε, η πέρα από την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι κάτι πολύ σχετικό και πολύ έτσι, νεφελώδες, τους δένει το κοινό ενδιαφέρον για τη ζωή, τα κοινά ενδιαφέροντα για τα καλλιτεχνικά, το πώς μοιράζομαι το χρόνο και πολλές φορές τους δένει ο ίκτος. Και είναι φρικτό αυτό. Ο ίκτος δηλαδή. Ο ίκτος δηλαδή, ότι λυπάται ο ένας τον άλλο. Ναι. Υπάρχει αυτό πολύ και ο ίκτος, ξέρετε, Έλεγε ο Βεάκη ότι είναι το πιο δυνατό συνέστημα, πιο δυνατό και από τον έρωτα πολλέ φορέ. Σε δένει. Ε, αυτό είναι φρικτό. Εμάς μας δένει ε, μία μεγάλη εκτίμηση, πέρα από την αγάπη και, την, και τη συνήθεια, που και η συνήθεια δεν είναι απλό πράγμα, ότι ανα, αναπ, αναπνέουμε στον ίδιο χώρο με τα ίδια ενδιαφέροντα και την ίδια ανησυχία. Δηλαδή δεν υπάρχει εφησυχασμό στο σπίτι μας. Και... Μην φανταστεί κανείς ότι πλακωνόμαστε το ξύλο αυτό είναι. <laughs> ενός ιστηρικός. Κύριε Μπέζο, σα ευχαριστώ πολύ για το απόψινό μα περιπετειώδε τετατέ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και ένα δώρο από την εταιρεία Amarose που μα δίνει τα δώρα για του καλεσμένου. Ένα τριαντάφυλλο το Zebra Edition. Αυτά κρατάνε πέντε χρόνια χωρί oh. πότισμα, χωρί τίποτα. Μπορείτε να το πάτε στο, στο σπίτι, στην ευχαριστώ κυρία Τσαλίκη. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και είναι εντυπωσιακό και φινετσάτο όπως εσείς. Να είπαν την <laughs> Να, σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην παράσταση σε του τους δύσκολους καιρούς. Και πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Athens Plaza για τη φιλοξενία του και το ξένο Travel για τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της αποψινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή 6.45, στον Αλφα Κύπρου, τέτα τέτ πάντα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.